να βρισκόμαστε σήμερα εδώ, κοντά σας, δίπλα σας, μαζί σας. Ευχαριστούμε ειλικρινά για την πρόσκληση. Θεωρούμε ότι δεν υπάρχει καταλληλότερος χρόνος, καταλληλότερη στιγμή από τούτην εδώ τη στιγμή, σε τούτην εδώ τη σύσκεψη, καταλληλότερη και ομορφότερη διεθνιστική μαχητική παρέα από όλους εσάς, να πούμε και εμείς ως απόστρατη πλέον των ενόπλων δυνάμεων και να ακουστεί δυνατά η φωνή μας. Λεφτά για παιδεία, υγεία και μισθούς, έξω η Ελλάδα από του πολέμου τα σφραγεία. Θα μου επιτρέψετε να πω τούτο. Μπράβο ρε μάγκες της ΕΝΕΔΕΠ, μπράβο ρε αλάνια, λιμενεργάτες της Κόσκο, που αποτρέψατε με τα σώματά σας να γεμίσει, να φορτώσει πλοίο με κοντέινερ γεμάτο τίκα σε σφαίρες από τη Βόρεια Μακεδονία και προορισμό το λιμάνι της Χάιφα του νατοχικού, του κατοχικού δολοφόνου κράτους του Ισραήλ για να συνεχίσει το σφαγιασμό του ηρωικού παλαιστινιακού λαού. Γράψατε ιστορία, δώσατε μηνύματα, ποιο είναι το μήνυμα, ότι η εργατική τάξη πρωτοπορεί, συνεχίζει να γράφει ιστορία, συνεχίζει να ανοίγει τους δρόμους για τη λεωφόρο της ανατροπής. Θεωρούμε, και δεν πρέπει, και οφείλω να το κάνω αυτό, ως αξιωματικός, να κοιτάξω στα μάτια τους στρατευμένους νέους που σηκώθηκαν ψηλά με καλογιαρισμένη τη στολή τους και τα άρδυλά τους σαν καθρέφτης, φορώντας τους περέδες, συμμετέχοντας σε αντιπολεμικές, αντιπεριαλιστικές εκδηλώσεις και είπαν αυτό που όλοι λέμε, ότι ο λαός δεν εξουσιοδότησε την κυβέρνηση να συμμετέχει σε υπεριαλιστικούς πολέμους για το σφαγιασμό άλλων λαών. Εγώ λοιπόν ως αξιωματικός τους λέω ότι ήθιστε να φέρουμε η αξιωματική παράσημα και μετάλλια από τάγματα αριστείας που ποτέ δεν συμμετείχαμε. Λοιπόν, εσείς το μεγαλύτερο παράσημό σας είναι οι 15 μέρες φυλάκιση που σας έριξε η κυβέρνηση, η ποινική δίωξη που άρχισε να ασκείται εις βάρος σας, ποινή σας και καμάρι σας, και αυτό το παράσημο είναι παρακαταθήκη για τα παιδιά σας, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, για τις επόμενες γενιές που έρχονται, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι μία είναι η κοινωνία που θα σταματήσει η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Και αυτή είναι μόνο ο σοσιαλισμός. Φίλες και φίλοι, συναγωνιστές, συναγωνίστριες, ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπεριαλιστικές εταιρείες πολέμων. Το έχουν αποδείξει στην Ιουγκοσλαβία, Ιράκ, Αφγανιστάν, Συρία, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Λιβύη, Ουκρανία. Το αποδεικνύουν τώρα με τις γιγαντιές στρατιωτικές δαπάνες που καλούν τους λαούς να πληρώσουν. Την ώρα που ο λαός μας βιώνει τεράστιες τιμές με μισθούς στον αδύρ και ακρίβεια σε αστρονομικά επίπεδα, την ώρα που μετρά το ένα πίσω από το άλλο τα διαπρογεγραμμένα εγκλήματα όπως τα Τέμπη, τις πλημμύρες και τις πυρκαγιές, πληρώνει και το βαρύ λογαριασμό για τον Ζελένσκι και τον Νετανιάχου για να αποδυναμώνεται ταυτόχρονα και η άμυνα της χώρας. Οι αυξήσεις ψίχουλα που δόθηκαν φέτος στους εργαζόμενους αποτελούν μισό χρόνο της φρεγάτας που διατηρεί η κυβέρνηση με τη στήριξη και τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ στην Ερυθρά Θάλασσα για να κάνει τίνη το security στα χρυσοφόρα καράβια των Ελλήνων εφοπλιστών με τους ναυτεργάτες και τα πληρώματα των φρεγατών και τους λιμενεργάτες στο στόμα του λίγου. Μπροστά στους μεγάλους κινδύνους που γιγαντώνουν καθημερινά, ο λαός έχει τη δύναμη να γίνει ο ίδιος ο πρωταγωνιστής των εξελίξεων, δυναμώνοντας τον αγώνα εναντίον στον υπεριαλιστικό πόλεμο και την ελληνική εμπλοκή, δίνοντας σε όλα τα μέτωπα την αντιπαράθεση με τις δυνάμεις του ευρωατλαντισμού. Το όχι του ελληνικού λαού την 28η του Οκτώβρη το 1940 είναι ένα τεράστιο όχι σήμερα στον υπεριαλιστικό πόλεμο, στον καπιταλισμό που γεννά τον φασισμό, τη φτώχεια, την καταπίεση, την εκμετάλλευση. Τώρα είναι
ότι πρέπει να δυναμώσει ο αγώνας όλων μας ενάντια σε όσους ευθύνονται σήμερα για τους υπεριαλιστικούς πολέμους. Σε όσους ακόμα και σε συνθήκες ειρήνης, υπεριαλιστικής ειρήνης, επιτίθεται στα δικαιώματά μας σε όσους τσακίζουν τις ζωές μας. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στην κυβέρνηση και στα κόμματα του ευρωατλαντικού τόξου που τη στηρίζουν να καταστήσουν το λαό συνένοχο στη σφαγή ολόκληρων λαών. Δυναμώνουμε τον αγώνα μας. Από στόμα σε στόμα, από σπίτι σε σπίτι, από γειτονιά σε γειτονιά, από κάθε χώρο δουλειάς, στα σχολιά μας, στα πανεπιστήμια να απαιτήσουμε και μέσα από τα ίδια τα στρατόπεδα να σταματήσει η συμμετοχή στρατιωτικών και πολεμικού μας εξοπλισμού σε κάθε υπεριαλιστικό πόλεμο. Διατρανώνουμε την αλληλεγγύη μας προς τον Παλαιστινιακό λαό, καταδικάζοντας την εγκληματική επίθεση του Ισραηλινού κράτους δολοφόνου σε βάρος του. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον Ισραηλινό λαό, που αυτή την ώρα υψώνει τείχος αντίστασης. Καταδικάζουμε την πολύχρονη κατοχή και τα διαρκή εγκλήματα που το Ισραήλ διαπράττει συστηματικά σε βάρος του λαού της Παλαιστίνης με τη στήριξη των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συμμάχων τους, όπως η χώρα μας. Ο Παλαιστινιακός λαός έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί ό,τι δικαιούται και να συνεχίσει τον αγώνα του για τον τερματισμό της Ισραηλινής κατοχής για ανεξάρτητο κράτος στα σύνορα του 67 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Ο λαός μας έχει αστήρευτη δύναμη και το έχει αποδείξει πολλές φορές και καθημερινά στους μικρούς και μεγάλους αγώνες της ζωής, με τις μικρές και μεγάλες νίκες του. Πιστεύουμε στην κοινή πάλη των λαών και στη δύναμή τους να συγκρουστούν με τις αστικές τάξεις και τις συμμαχίες τους για να μην γίνουν κρέας για τα κανόνια τους. Για να πάρουμε τις ζωές στα χέρια μας, για να ετοιμάσουμε την αντεπίθεση και την ανατροπή αυτής της καπιταλιστικής βαρβαρότητας που όπως αφομιζά τη ζωή όλων μας. Όλοι μαζί λοιπόν και σήμερα από εδώ, όλοι για ένας και όλοι για και ένας για όλους, απαιτούμε δυνατά και με στεντόρια και ξεκάθαρη φωνή να επιστρέψει τώρα πίσω η φρεγάτα από την Ερυθρά Θάλασσα και η ελληνική πυροβολαρχία από τη Σαουδική Αραβία, όπως και όλα τα τμήματα των ενόπλων δυνάμεων που βρίσκονται στο εξωτερικό σε υπεριαλιστικές αποστολές. Να σταματήσει η κυβέρνηση να στέλνει οπλισμό και πυρομαχικά στα μέτωπα των υπεριαλιστικών πολέμων. Να κλείσουν όλες οι βάσεις του θανάτου. Έξω από τον ΝΑΤΟ, έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καμιά εμπλοκή της χώρας σε υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. Λευτεριά στην Παλαιστίνη.